Καταρχήν να συγχαρούμε τον Δήμο για την πρωτοβουλία που παίρνει, την πρόεδρο του Αντικαρκινικού Συλλόγου Ροδόπης, για αυτήν την εκδήλωση, η οποία ναι μεν μπορεί να αφορά κυρίως την τρίτη ηλικία αφιερωμένη και για την επέτειο που κάθε χρόνο τιμούμε την τρίτη ηλικία, αλλά ουσιαστικά θα έλεγα ότι ενδιαφέρει όλο τον πληθυσμό. Ανταποκρίθηκε και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, πρώτα και κύρια γύρω από την, από την ανοσοποίησή του, δηλαδή από την προφύλαξή του διαμέσου των εμβολίων. Να στείλουμε ένα μήνυμα πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και πόσο σημαντική είναι η δημόσια υγεία διαμέσου των εμβολιασμών, και νομίζω ότι εγώ ενδεικτικά θα σας πω ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε χρόνο μόνο για τη γρήπη σώζονται 3,5 εκατομμύρια ζωές από τον εμβολιασμό τον αντιγρυπικό. Φανταστείτε ότι τα εμβόλια έχουν φτάσει γύρω στα 20. Πόσοι άνθρωποι και πόσες νέες γενιές γυναικών σώζονται από τον καρκίνο της μήτρας με τον εμβολιασμό που πρέπει να κάνουν στην προεφηβική, εφηβική τους ηλικία. Έχω εκείνο που βλέπω λίγο αισιόδοξο, ότι τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ό,τι αφορά τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, αλλά και για ορισμένα μικρόβια, όπως είναι το πνευμονιόκοκκο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει όμως ένα κίνημα που προτρέπει τον κόσμο να μην εμβολιάζει ακόμη και τα παιδιά τους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Νομίζω ότι αυτό είναι βασικά πολύ ανεύθυνο. Το έχουν επισημάνει όλες οι επιστημονικές εταιρείες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει και την κύρια ευθύνη για την λειτουργία και την ασφάλεια των ίδιων των εμβολίων. Και σας λέω ότι αυτά είναι τόσο ασφαλή, όσο πιθανότατα δεν είναι πολλά από τα φάρμακα τα οποία παίρνουμε στην καθημερινότητα. Είναι τέτοιες οι ασφαλιστικές δικλείδες ελέγχου από την Επιστημονική Επιτροπή, που ακόμα και όταν υπάρχει, να σας πω, ένα συστατικό μέσα σε ένα εμβόλιο το οποίο καλλιεργεί υποψία, αφαιρείται. Επομένως, όλα αυτά που ακούστηκαν, ευτυχώς τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν έπεσε στα αυτιά σας, αλλά έχουν πέσει αυτοί οι τόνοι και δεν υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις.